Αχτίδα αισιοδοξία και το δημοτικό ακίνητο φιλέτο, το οποίο παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια απαράδεκτη εικόνα, καθώ έχει αφαιθεί στην τύχη του και ρημάζει. Πρόκειται για το πρώην κέντρο φάρος στην Αλικαρνασό, το οποίο η Δημοτική Αρχή στοχεύει να αποκαταστήσει και αξιοποιήσει, καθώ ο σχεδιασμό περιλαμβάνει ένα σύγχρονο πολυχώρο αφιερωμένο στο μικρασιατικό ελληνισμό. Και στο δικό μα πρόγραμμα προβλέπεται η ίδρυση του κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού ή κέντρου μικρασιατικού ελληνισμού και προσδιορίζεται η θέση αυτή στον ΦΑΡΟ. Βέβαια αυτό θα απαιτήσει και μελέτη και χρηματοδότηση η οποία επίσης αφορά και την μελέτη αλλά και την κατασκευή του έργου. Επειδή ο ΦΑΡΟς βρίσκεται σε κακή κατάσταση θα απαιτηθούν αρκετά χρήματα και αυτά βεβαίως πρέπει να διεκδικηθούν. Όπως δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρίνος θα προχωρήσουν στη διεκδίκηση Καθώ ο Δήμο αδυνατεί να υλοποιήσει με ίδιου πόρου το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώ, καταστρώνουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα μα οδηγήσει σε μια διεκδίκηση που θα μπορούσε να είναι μέσω του ΠΕΠ και για την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Αυτό το οποίο κανεί κανείς δεν αμφισβητεί είναι την σημασία του έργου αυτού. Είναι πραγματικά μια υποχρέωση αυτή και η διατήρηση της μνήμης είναι μια υποχρέωση. Ναι πράγματι η σημερινή μέρα είναι μέρα γιορτής για την ευρύτερη περιοχή, για το τοπικό συμβούλιο Νέας Αλικαρνασσού και για όλους τους μικρασιάτες της Κρήτης. Γιατί ο Φάρος αποτελέσει Πηγή έμπνευση του πολιτισμού από τι χαμένε πατρίδε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμαρχο Καλοκαιρινό ε, υλοποίησε την ε, υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά. Ο Δήμαρχο Ηρακλείου έκανε λόγο για μια υποδομή στα πρότυπα του σημερινού μουσείου Μπενάκη. Το κέντρο μικρασιατικού Πολιτισμού ή Ελληνισμού θα λειτουργεί ω σύγχρονο μουσείο, ενώ θα έχει περιοδικέ εκθέσει, εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιατόριο, καφέ και όχι μόνο. Οι ίδιοι άνθρωποι που τους αφορά πρέπει να εμπλέκονται στις δράσεις αυτές ε, οι μαθητές οι οποίοι ε, καταγράφουν τις μαρτυρίες των παππούδων τους και των φίλων των παππούδων τους είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει συνεχίζουν να γίνονται και συντηρούν μια ζωντανή μνήμη αλλά πρέπει να υπάρξει το αποθετήριο όλων αυτών που είναι το κέντρο μικρασιατικού ελληνισμού και κάπως έτσι το φανταζόμαστε δηλαδή σαν ένα πολύ ζωντανό Κομμάτι τη πόλη, το οποίο θα έχει ένα εκθεσιακό πυρήνα. Να ξέρετε ότι υπάρχει άφθονο υλικό από τι χαμένε πατρίδε που θα εκθεθεί και θα γίνει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο για την περιοχή. Πρόκειται για ένα όραμα δεκαετιών των Μικρασιατικών Συλλόγων αλλά και του τοπικού συμβουλίου Αλικαρνάσου. Ενώ σφοδρέ ήταν οι αντιδράσει πριν από λίγα χρόνια όταν υπήρξε πρόταση από την προηγούμενη δημοτική αρχή και τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών στο επίμαχο κτίριο. Αυτό είναι ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών, το οποίο είναι μεγάλο, αλλά για τις χρήσεις που ανέφερα προηγουμένως είναι επαρκές. Μάκρο πρόθεσμα, η Αλικαρνασσός είναι η μεγάλη ευκαιρία για όλο το Δήμο.